Λοιπόν, να πούμε κάτι πρώτα έτσι για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όσον αφορά τη συνέντευξη που έδωσε στο ραδιόφωνο, εμείς πήραμε κάποια αποσπάσματα ως ψυχαγωγική εκπομπή. Το λέω για να μπουν τα πράγματα σε μια βάση. Από εκεί και πέρα, να ξεκινήσουμε από το τέλος, Να πούμε τώρα για το αξιονιστή, όπως είπε και ο ίδιος για το ότι το είπε ο Σάκης Ζουρβάς. Να πω και αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι ο Οδυσσιάς Ηλίτης το έγραψε. Το έγραψε για να το λένε και να το μιλούν οι άνθρωποι. Δεν ξεχώρισε μορφωμένους ανθρώπους ή όχι, για να το λέει όλος ο κόσμος και να το νιώθει. Αυτό νομίζω ότι είναι το κλειδί. Και τα υπόλοιπα περισσεύουν όσον αφορά το αξιονιστή. Από εκεί και πέρα, κόμπιασε σε ένα σημείο. Οι δημοσιογράφοι είπαν ευχαριστώ πολύ. Πήγαν να κλείσουν τη συνέντευξη και τη συνέχισε ο ίδιος. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Αυτό το παρατηρήσαμε. Όχι απλά το παρατηρήσαμε. Το είδαμε ξεκάθαρα. Όχι, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Επειδή ο Γιώργος Σταθεράς συνέχεια λέει ότι δεν ασχολούνται οι εκπομπές με να προάγουν τον πολιτισμό, με να μορφώσουν τον κόσμο, το επίπεδο έχει πέσει κτλ. Θέλω να πω ότι ο Γιώργος Σταθεράς δεν είναι πάρα πολύ λίγες συνεντεύξεις, έτσι. Και τώρα το κάνει επειδή έχει βγάλει, νομίζω, καινούριο δίσκο. Ναι. Στις 3-4-5 συνεντεύξεις που έχει το χρόνο, μου είχαν εντύπωση ότι σπαταλάει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της συνέντευξης στο να σχολιάσει άλλους ανθρώπους, να. Έτσι, την αυστηρότητά του να ασκήσει. Θέλω να πω, γιατί δεν το κάνει αυτό στις δικές του συνεντεύξεις, να μας, όσο μπορεί, όσο το διατίθεται ο χρόνος, να μας βάλει μέσα σε πράγματα που θέλει να γνωρίσουμε. Έχεις δίκιο. Όσον αφορά τώρα τη συνέντευξη που έδωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό, είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Από τη μία βλέπεις ότι σχολιάζει τους καλλιτέχνες και λέμε ότι προφανώς ο Γιώργος Σταθεράς έχει κάθε δικαίωμα να έχει την άποψή του σε σχέση με τραγουδιστές, με καλλιτέχνες, με το ρεπερτόριό του. Ναι, φυσικά και έχει. Και δικαίωμά του και η άποψή του είναι απόλυτα σεβαστή. Είναι και τομέας του. Είναι, και που είναι έχει ο τομέας του και είναι και προφανώς τον ακούμε και τον σεβόμαστε. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Αλλά όσον αφορά τις εκπομπές, τα νούμερα τηλεθέασης, το 35 στο 17 που είναι κάτι το οποίο ούτε καν ισχύει, αλλά ακόμα και αν ίσχυε, από ποια πλευρά και οπτική ο Γιώργος Σταθεράς σχολιάζει αυτό το πράγμα στην τηλεόραση. Αλλά και για τους τραγουδιστές που μπορεί να πει, επειδή είναι τραγουδιστής, πάντα όλα πρέπει να γίνονται με ευγένεια, με τάκτ. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή θέλεις να εξυμνήσεις κάτι που το πιστεύεις εσύ βαθιά και οτιδήποτε τέλος πάντων θεωρείς ότι είναι κάτι που είναι ψηλά, δεν χρειάζεται να μειώνεις όλα τα άλλα. Μπορείς απλά να εξυμνήσεις αυτό το κάτι. Εγώ χωρίς να ρίχνεις. Θέλω πες ότι κάποιος, και θα σε αφήσω να τοποθετηθείς, πες ότι κάποιος δεν ήξερε τον Γιώργο Σταθερά. Είναι από το εξωτερικό. Και έβλεπε αυτές τις δηλώσεις. Και κάποιος τους μετέφερε αυτές τις δηλώσεις. Θα νόμιζε ότι βλέπει έναν κύριο που έκανε τηλεόραση στο παρελθόν, ότι είναι τηλεκριτικός. Κάνει μελέτη στα ότι νούμερα. Είναι οριακά η Ζένα Κουτσελίνη, δεν ξέρω, Νίκος Μαστοράκης, Γιάννης Λάτσιος. Δηλαδή, ότι είναι κάποιο δηλαδή, τηλεοπτικό. Από τους βασικούς πυλώνες. Ναι, ότι είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής τηλεόρασης και δίνει συμβουλές με την εμπειρία του, με τα πρόσωπα που έχει αναδείξει για την τηλεόραση του σήμερα, επειδή ήξερε πώς να κάνει τηλεόραση. Εμένα αυτό με μπέρδεψε πάρα πολύ και με προβλημάτισε. Λέω δηλαδή, ο Γιώργος Σταθεράς, που προφανώς έχει προάγει πολιτισμό από έναν άλλο τομέα. Τι δουλειά έχει, και το λέω με πάρα πολύ σεβασμό, να ασχολείται με νούμερα τηλεθέασης, με το τι κοινό βλέπει τις πρωινές εκπομπές, με το τι απασχολεί τις πρωινές εκπομπές, σαν να κάνει πραγματικά τηλεοπτική και ανάλυση. Τον ενοχλεί ως άνθρωπο του θεάματος και του πνεύματος ο βούρκος στο οποίο έχουμε πέσει. Πάντως δεν έχω μια απάντηση. Πάντως, εγώ, παιδιά, θα μιλήσω πιο γενικά. Πραγματικά από αυτό πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από μικρή, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, συχαίνομαι τους ανθρώπους που νιώθουν ότι έχουν υπεροχή από άλλους ανθρώπους για κάποιο λόγο. Γιατί μπορεί κάτι να έχουν πετύχει στη ζωή τους και θεωρούν τον εαυτό του. Αυτή η έπαρση μπορεί να με τρελάνει. Το μόνο πράγμα που δεν αγγίζουμε είναι ντομάτες στη λαϊκή αγορά. Δεν τη ζουμπάμε. Ενώ το μόνο πράγμα που δεν. Κακώς. Για να μην τις ζουλήξουμε, να τις αγγίζουμε. Όλα τα υπόλοιπα σε κράτος δημοκρατίας μπορούμε να τα αγγίξουμε. Το μόνο που δεν αγγίζουμε είναι αυτό. Εγώ να πω κάτι μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, επειδή νιώθω την ανάγκη να του πω με όλα αυτά που έχω ακούσει. Εγώ θέλω να πω και για τη δημοσιογραφία, για τη τηλεοράση, για τα τηλεοπτικά προϊόντα. Θέλω να πω ότι νιώθω περήφανος που είμαι σε αυτήν την εκπομπή. Θέλω να πω ότι νιώθω περήφανος που υπηρετώ το project τηλεόραση. Και θέλω να πω ότι νιώθω και περήφανος για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για να γίνει αυτό το project που λέγεται τηλεόραση. Αυτό θέλω να το πω γιατί ένιωσα την ανάγκη. Να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Όχι, Θεέ μου. Λοιπόν.